Πραγματοποιούμε σήμερα κοινή συνεδρίαση της ΠΟΑΣΥ μαζί με τις πρωτοβάθμιες οργανώσεις Θεσπρωτείας, Ιωαννίνων, Καστοριάς, Κέρκυρας και Φλόρινας, προκειμένου να τονίσουμε μια άδικη, μια μεροληπτική, μια άνηση μεταχείριση του αστυνομικού προσωπικού που υπηρετεί στα ελληνοαλβανικά σύνορα. Πρέπει να σας πω ότι ο αστυνομικός το τελευταίο χρονικό διάστημα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή. Δίνει καθημερινά μάχες με την εγκληματικότητα, με το μεταναστευτικό, με την αναχέτηση της πανδημίας, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει αναγνωριστεί το επάγγελμά του ως επικίνδυνο, χωρίς να έχει επιληθεί κανένα διαχρονικό και επίκαιρο αίτημά του, χωρίς να έχει υλοποιηθεί καμία προεκλογική δέσμευση της κυβέρνησης αναφορικά και με το συγκεκριμένο ζήτημα, το επίδομα παραμεθωρίου, που είναι μια πράξη, θα έλεγα, που έχουμε αναδείξει πάρα πολλές φορές και έχει προκαλέσει, θα έλεγα, δυσαρέσκεια στους συναδέλφους μας που υπηρετούν στους νομούς που προανέφερα. Ο απέναντίας βλέπουμε τον τελευταίο καιρό ο Έλληνας αστυνομικός να στοχοποιείται και να κινδυνεύει η ζωή του καθημερινά. Τα θύματα, όπως ξέρετε, του καθήκοντος είναι πάρα πολλά. Καλούμε την κυβέρνηση να μην εκμεταλλεύεται την ευαισθησία και το φιλότιμο και την υπεύθυνη στάση μας. Δώσαμε αρκετό χρόνο στην κυβέρνηση προσδοκώντας ότι θα πράξει το χρέος της. Ο χρόνος, θα έλεγα, που δώσαμε, η ανοχή έχει εξαντληθεί. Από εδώ και πέρα ξεκινάμε μια αγωνιστική δράση, ένα πρόγραμμα δράσης και διεκδίκησης. Η πανδημία δεν μπορεί να αποτελεί άλοθη για τα πάντα.